Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο του Open στις 2 και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Με στοχευμένα μέτρα προειδοποιούν 28 την Τουρκία αν συνεχίσει τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εμπλοκή για τον διάδοχο του Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν. Τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ και του Open για τις εθνικές εκλογές. Η πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης, αλλά και η στάση των Ελλήνων απέναντι στην ένταση με την Τουρκία. Τετραήμερος καύσωνας πρώτων πυλών, μέχρι και 39 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Ποιες περιοχές θα πλήξει περισσότερο. Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στο Περσικό. Την τελευταία στιγμή ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον βομβαρδισμό του Ιράν. Στοχευμένα μέτρα, κυρίες και κύριοι, κατά της Τουρκίας, αν συνεχίσει την προκλητικότητά της στην Κυπριακή ΑΟΣ, προανήγγειλαν 28 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Το αυστηρό κείμενο εγκρίθηκε μετά από έντονες διαπραγματεύσεις και ήταν ομόφωνο. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και ότι αν δεν υπάρξει αντίδραση, οι προκλήσεις θα κλιμακωθούν. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία στέλνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δίνοντας σαφείς εντολές για την κατάρτιση των κατάλληλων μέτρων, όπως σημειώνει, που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των παράνομων δραστηριοτήτων της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στο βαθμό που δεν υπάρξει άμεσος τερματισμός αυτών των παραβιάσεων, να υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα, οι κατάλληλες κυρώσεις. Διότι το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο θα έχει συνέπειες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους ομολόγους του στο Συμβούλιο Κορυφής, κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Άγκυρα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία Ελλάδας και Κύπρου ότι αν δεν υπάρξει αντίδραση, αυτές οι συμπεριφορές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παίρνει μέτρα και να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία για την Ουκρανία, να παίρνει μέτρα για τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Και να μην παίρνει μέτρα όταν παραβιάζεται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους, δηλαδή η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Σαφή προειδοποίηση στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Τουρκία πρέπει να λάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη, διαφορετικά θα συνεχίσει τον δρόμο των προκλήσεων, απέθυνε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας είχε αναφέρει νωρίτερα στον Έλληνα Πρωθυπουργό στην κατηδίαν συνάντησή τους και η Φεντερίκα Μογκερίνη. Έχουμε αρχίσει την επεξεργασία της έκθεσης, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιούσε πλήρως ελληνικές και ελληνοκυπριακές θέσεις και έπειτα από την πίεση που άσκησαν Τσίπρας και Αναστασιάδης, οι 28 στο κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε καλούν εντός του επόμενου μήνα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλει τις σχετικές προτάσεις για τα στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας. Απευθεία σύνδεση τώρα με τις Βρυξέλλες και τον πολιτικό μας συντάκτη Χρήστο Τσιγουρή, που θα μας ενημερώσει για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αλλά και θα μας μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν, Χρήστο, στο παρασκήνιο της Συνόδου και οδήγησαν στην απόφαση των 28 για την Τουρκία. Καλό μεσημέρι. Όλα ο Τσίγουρος, καθώς είχαμε μια δύσκολη παρτίδα πόκερ, θεματικού πόκερ, όπου η Αθήνα και η Λευκοσία απαιτούσαν από τους Ευρωπαίους μια πιο σκληρή διατύπωση από αυτή που αρχικά είχε προκριθεί. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και ενώ δεν υπήρχε αυτή η διάθεση σε αρκετούς από τους ηγέτες των κρατών, για σκληρότερη δηλαδή διατύπωση, πληροφορούμαστε ότι τόσο ο Υπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Κύπρου κατέθεσαν το νέο ελεκτικό κείμενο και ζήτησαν να παρεύουν επ' αυτού, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υπήρχε καθυστέρηση και για τους οποίους έπρεπε να υιοθετηθεί αυτό το σκληρό κείμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιφυλακτική εμφανίστηκε η Ολλανδία, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός. Εξέφρασε επιφυλάκτηση ιδιαίτερα για αυτή τη φράση «στοχευμένα μέτρα», που δείχνει ότι μπορεί να στρέφονται εναντίον εταιριών ή και προσώπων. Όμως και το Βερολίνο εμφανίστηκε ενοχλημένο αρχικά, καθώς δεν είχε ενημερωθεί για τη διάθεση της Ελλάδας και της Κύπρου να προχωρήσουν και να ζητήσουν τη σκληρότερη διατύπωση. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η τοποθέτηση του Προέδρου της Γαλλίας, του Εμμανουέλ Μακρόν, στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, καθώς συνιστά ουσιαστική και εντυπωσιακή στήριξη προς την Αθήνα. Όπως πληροφορούμαστε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απευθυνόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, του είπε: «Εγώ, Αλέξη, δεν έχω αντίρρηση. Ακόμα και αν μου ζητήσεις φρεγάτες να έρθουν να περιπολούν την περιοχή, θα το κάνω. Αλλά πρέπει όλοι να το γνωρίζουν ότι αποφασίζουμε κυρώσεις και πρέπει, αφού το αποφασίζουμε, να το υλοποιήσουμε».
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στον πρόεδρο της Γαλλίας, υποστήριξε ότι αν δεν αποφασίζουν οι κυρώσεις όταν παραβιάζεται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους μας, δηλαδή η ευρωπαϊκή κυριαρχία, πότε θα αποφασίζουμε? Μόνο για την Ουκρανία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν? Την ίδια ώρα που η Τουρκία έκανε τσαμπουκά στην Ανατολική Μεσόγειο, και εδώ όμως είναι το άλλο κομμάτι του παρασκηνίου, φαίνεται, στέλνοντας αγιοτρύπανα και οργανώνοντας φιέστες, τις οποίες είδαμε χτες, φαίνεται ότι απ' την άλλη, σε δεύτερο επίπεδο, αναζητούσε έναν συμβιβασμό. Αφού υπάρχουν πληροφορίες ότι προσπαθούσε να διαπραγματευτεί με τις Βρυξέλλες όλο το προηγούμενο διάστημα, στα προηγούμενα 24 ώρα. Καθώς από τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πληροφορίες λένε ότι είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Τουρκία θα αποκλιμακώσει αν χρειαστεί την κατάσταση, αρκεί να εφαρμοστεί μια πρόταση του 2011 για τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής για τη διαχείριση του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Αυτό είχε απορριφθεί τότε από τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, να θυμίσουμε. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είχε το απαιτούμενο αποτέλεσμα, δεν έφερε το αποτέλεσμα που ήθελε η Άγκυρα. Αντίθετα, ακόμα και τους πιο σκεπτικούς Ευρωπαίους, όπως φάνηκε στη Σύνοδο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τους έφερε όλους στην ίδια όχθη να υιοθετήσουν τελικά το πιο σκληρό κείμενο. Ο κύριος Αναστασιάδης τώρα, λίγο νωρίτερα, υποστήριξε ότι η χθεσινή απόφαση δεν αποτελεί παρά την υιοθέτηση και την έναρξη της προβλεπόμενης πια διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για τα όσα κάνει στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και αυτό επί της ουσίας σημαίνει ο όρος «στοχευμένα μέτρα». Μάλιστα, και αυτό είναι λοιπόν το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση των 28. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Τουρκία τώρα ο Ταγίπ Ερντογάν σε μια νέα παραλυρηματική εμφάνιση κατηγόρησε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για τον χαρακτηρισμό «πόντιος άρα Έλληνας» που απέδωσε ο ίδιος στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, Μαρία Ζαχαράκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Πρώτα απ' όλα, Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, για τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την απόφαση των 28. Πρώτα απ' όλα, Ματίνα, να ξεκινήσω λίγο με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, τον Χουλουσία Καρ, σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο. Θα λέγαμε ότι ήταν μία έμεση απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όσα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Είπε λοιπόν ο κύριος Ακάρ ότι εάν προσβληθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων μετετελεσμένα, τότε θα βάλουμε τέλος σε αυτά τα τετελεσμένα. Ο Χουλουσία Καρ είπε ότι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και γύρω από την Κύπρο, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας μέρα νύχτα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της χώρας, του έθνους μας και των αδελφών μας στην Κύπρο, και σε αυτό το θέμα είμαστε αποφασισμένοι. Τώρα, την ίδια ώρα δεν έχουμε ακόμη κάποια επίσημη αντίδραση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποφάσεις της. Έχουμε όμως από τον τουρκικό τύπο αντιδράσεις, ο οποίος τουρκικός τύπος σήμερα βλέπει ως απειλή, χαρακτηρίζει ως απειλή τις δηλώσεις Juncker για το ενδεχόμενο σκληρών μέτρων κατά της Τουρκίας λόγω των ενεργειών της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak προειδοποιεί τους Ευρωπαίους φίλους μας, όπως λέει ειρωνικά, ότι ο δρόμος για να γίνεις παίκτη στη Μεσόγειο περνάει από την Άγκυρα, αγαπητή Ευρώπη. Και σε άλλο, μάλιστα, δημοσίευμα λέει ότι το γιαβού, το γεωτρύπανο δηλαδή, ανησύχησε την Ευρώπη. Άλλα μέσα μετέδωσαν την είδηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έκτακτη, χαρακτηρίζοντάς την, όπως είπαμε, απειλές Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, όπως η εφημερίδα Σοζτζού. Η Χαμπέρ Τουρκ αναφέρεται στις δηλώσεις Juncker ότι δεν θα είναι μαλακά τα μέτρα που θα πάρουμε κατά της Τουρκίας, και η Finance Bulletin, μια οικονομική ιστοσελίδα, χαρακτηρίζει προκλητική έκκληση Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά τον Τούρκο πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan, σε μια διακαναλική συνέντευξη που είχε χθες το βράδυ, έριξε στον ελληνικό τύπο τις ευθύνες για το χαρακτηρισμό «πόντιος άρα Έλληνας», που καταλόγησε ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα στον υποψήφιο για την αντιπολίτευση Εκρέμη Μάμογλου. Βέβαια, ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε να αναφέρει ότι ένας δικός του δήμαρχος μιας ενοικίας εδώ στην Κωνσταντινούπολη
ήταν εκείνος που ανέδειξε το χαρακτηρισμό και χρησιμοποίησε ως όπλο, θα λέγαμε, τον ελληνικό τύπο για να χτυπήσει με την ποντιακή του καταγωγή τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης και νικητή, μάλιστα, φυσικά των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη στις 31 Μαρτίου. Μάλιστα, ανέφερε και όλα αυτά, Μαρία, μπροστά στη μάχη για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Ταγί Περντογάν. Böyle bir tartışmayı bir defa kabullenmek mümkün değil. Yani bunu özellikle bir defa şu anda CHP'nin adayı bunu düşünmesi lazım. Niye? Çünkü bu yakıştırmayı aslında yapan Yunan gazeteleri. İşin aslı buraya dayanıyor. Yani bu iddia Trabzonlu olduğu için mi? Bu iddia üzerinden oynanmak istenen bir oyun var. Bizi ayrımcılık üzerinden ne yapmak istiyorlar? Vurmak istiyorlar. Το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ανησυχεί την ελληνική κοινωνία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Open Mind με την Ελιστάι. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας Βαγγέλης Αποστολάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να επιχειρήσει να μπει στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Μετά τη φιέστα για την καθέλκυση του Γιαβούς και με το γεωτρύπανο Φατίχ ήδη στη δυτική πλευρά της Κύπρου, η Τουρκία θέλει τώρα να κυκλώσει την Κυπριακή ΑΟΣ με ξεκάθαρη πρόθεση να μπει σφήνα στις έρευνες που γίνονται στην περιοχή. Το ερώτημα τώρα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν θα επιχειρήσει να πιέσει και την Ελλάδα. Θα είμαστε μόνοι μας, εάν συμβεί κάτι με την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης. Θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, ας υπολογίζουμε καταρχήν ότι θα είμαστε μόνοι μας. Θα είμαστε μόνοι μας, λέτε. Ακριβώς. Αυτό που έχουμε περάσει σαν εικόνα και στους Αμερικάνους και σε όλους τους φίλους μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι όπως είναι. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να σταματήσει η Τουρκία αυτές τις προκλητικές ενέργειες, διότι όταν θα φτάσει στην περίπτωση, όπως είπατε, του Καστελορίζου, εκεί πλέον δεν υπάρχουν επιλογές. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Open, το 55% των ερωτηθέντων ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ενώ το 38% θεωρεί πως δεν πρόκειται να συμβεί. Η Τουρκία θα χτυπήσει ξανά και είναι καθοδόν το δεύτερο γεωτρύπανό της για να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με την πρόκληση της Φινίκης, του Φατίχ δηλαδή, σε μερικά χιλιόμετρα έξω από την κατεχόμενη Καρπασία. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμη. Και ως προς τούτο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, να πιέσουμε μέσω όλων των διάβλων προκειμένου να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Τα στελέχη της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν παρά τις αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις έρευνες για τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Τουρκία'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanlar hem tarih hem de hukuktan bir haberler. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi, gerçekliği değiştiremez. Η ΑΟΣ της Κύπρου δεν είναι ΑΟΣ κράτους μέλους, είναι ΑΟΣ της Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη. Άρα, εφόσον υπάρχει προκλητικότητα τέτοια και επιθετική κίνηση μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου, είναι στην ΑΟΣ της Ευρώπης. Άρα δεν είναι μόνο κίνηση αλληλεγγύης, είναι υπεράσπιση των δικών της συμφερόντων. Το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας εξέδωσε νέα ναύτεξ με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο για την Κυριακή 23 Ιουνίου, ανήμερα των επαναληπτικών εκλογών για τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση θα περιλαμβάνει βολές με πραγματικά πυρά. Σε μπραντεφέρ μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας έχει εξελιχθεί το θέμα της διαδοχής του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν, όπως φάνηκε στη χθεσινή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 28 δεν έλαβαν καμία απόφαση και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο μήνα. Πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσουμε αυτή τη φορά την ανταποκρίτριά μας Μαρία Ψαρά, που θα μας ενημερώσει. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, οι ηγέτες, παρά την πολύ ωραία συζήτηση, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα πρόσωπα κλειδιά τις επόμενες μέρες της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλές κόκκινες γραμμές, πάρα πολλοί εγωισμοί, πάρα πολλές απαιτήσεις. Άφησαν μακριά την συμφωνία και κανονίστηκε το νέο ραντεβού στις 30 Ιουνίου, Ματίνα, την επόμενη Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη μη υποψηφιότητα Βέμπερ, θα έλεγα. Δηλαδή, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε χθες
ότι η υποψηφιότητα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, δεν μπορεί να στηριχτεί ως νέος Γιούγκερ, ως νέος πρόεδρος της Κομισιόν. Από εκεί και πέρα, οι γνώμες δίστανται. Κάποιοι λένε ότι κάηκαν και οι τρεις υποψηφιότητες, δηλαδή και του κ. Βέμπερ και της κ. Βεστάγκερ, αλλά και του Φρανς Τίμερμανς, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Διότι, όπως είπαν οι ηγέτες στο τέλος της συνάντησης που κράτησε μέχρι τις 3 το πρωί, δεν συγκέντρωσε κανένας από αυτούς την απαραίτητη πλειοψηφία. Οπότε πάμε ξανά στο μηδέν, στην πραγματικότητα, σε διαβουλεύσεις, σε συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά το όνομα του Μπαρνιέ υπάρχει ακόμα στο τραπέζι. Όμως διαφωνεί η Άγγελα Μέρκελ. Όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν διαφώνησε για το όνομα του Μάνφρεντ Βέμπερ. Ένα μπραντεφέρο, όπως είπες και εσύ, που είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός, όμως θα το επιδιώξουν για τις 30 Ιουνίου, γιατί την 1η Ιουλίου ξεκινάει η πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί πρέπει να έχει αναδειχθεί ο πρόεδρος προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα την επόμενη μέρα, Ματίνα. Μάλιστα. Αδιέξοδο προς το παρόν, λοιπόν, για τα κορυφαία πόστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο νέες δημοσκοπήσεις για τις εθνικές εκλογές δίνουν σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρίσκεται κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας. Προβάδισμα 9,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η δημοσκόπηση της εταιρείας ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε χθες στην εκπομπή Open Mind με την Ελιστάη. Όλο και πιο κοντά στην αυτοδυναμία φαίνεται να βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, ενώ ενισχυμένος εμφανίζεται μετά από χρόνια ο δικοματισμός που οδηγεί τα μικρότερα κόμματα σε αγώνα επιβίωσης στην επομένη των εκλογών. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Open Mind, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 32,4%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,2%, το Κίνημα Αλλαγής με 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,8%, η Χρυσή Αυγή με 3,8%, το ΜΕΡΑ 25 με 3,5% και η Ελληνική Λύση με 3%. Εκτός Δημοσκοπικής Βουλής η Πλεύση Ελευθερίας με 1,8% και η Ένωση Κεντρών με 1,1%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει από 149 έως 161 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ από 71 έως 81 έδρες, το Κίνημα Αλλαγής από 18 έως 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 12 έως 16, η Χρυσή Αυγή από 10 έως 15, το ΜΕΡΑ 25 από καμία έως 12 και η Ελληνική Λύση από καμία έως 10 έδρες. Ο κόσμος καμιά φορά κρίνει με βάση τις ανάγκες του και αν οι ανάγκες του στο σήμερα εξυπηρετούνται από την ασκούμενη πολιτική. Αν δεν εξυπηρετούνται ή αν μένουν ακάλυπτες ή δεν εξυπηρετούνται εξ ολοκλήρου, πολλές φορές εκφράζει και τη δυσαρέσκειά του, κυρίως προς το κυβερνών κόμμα. Εάν δεν την έχουμε την αυτοδυναμία και δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πάμε δηλαδή ξανά σε εκλογές με απλή αναλογική. Αυτό θα δημιουργήσει περιπέτειες. Όλες οι δημοσκοπήσεις χρήσιμες είναι, αλλά κανένας δεν πρέπει να τις παίρνει τις μετρητής. Ούτε να επιτίθεται δημοσκοπήση, είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Ούτε να λέει ότι επειδή έγινε δημοσκόπηση ψήφισε ο ελληνικός λαός. Προβάδισμα 7,5 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει και η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 34%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,5%, το Κίνημα Αλλαγής με 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, η Χρυσή Αυγή με 4,5%, το ΜΕΡΑ 25 με 3,5%, η Ελληνική Λύση με 3%, η Ένωση Κεντρών με 1,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1,5%. Μην γίνεις έτσι, μην γίνεις αλλιώς. Δύο νέα τηλεοπτικά σποτ απευθυνόμενα κυρίως σε νεαρούς ψηφοφόρους παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με βασικό μότο το «Μην τολμήσεις, μην ψηφίσεις». Μην ψηφίσεις. Προσκλητήριο προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιδιαιτέρως προς την νεολαία της κρίσης, ώστε να βγει το κόμμα ενισχυμένο μετά τις βουλευτικές εκλογές, έκανε από τα Ιωάννινα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο πιο δυνατός θα βγει ο ελληνικός λαός την επόμενη μέρα. Πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ. Το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης είναι στην πραγματικότητα η ουσία της ανασύστασης της μεσαίας τάξης, τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Δεν αρκεί να είναι απλώς ένα άλλο κυβερνητικό πρόγραμμα. Πρέπει να είναι το εθνικό και κοινωνικό πρόταγμα της επόμενης δεκαετίας. Μία ακόμη συνεργασία για την Ένωση Κεντρών. Το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη και το άρμα πολιτών του Γιάννη Δημαρά ενώνουν τις δυνάμεις τους εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Γιατί μας πολεμάνε? Για έναν λόγο. Είμαστε η ελπίδα της Ελλάδος, η μοναδική, η τελευταία. Με σύνθημα «Ισχυρή ανάπτυξη, αυτοδύναμη Ελλάδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού του σχεδίου που βασίζεται στο τρίπτυχο φοροελαφρύνσεις, επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης.
Να συνδεθούμε απευθείας με το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και το πολιτικό μας συντάκτη Σπύρο Μουρελάτο, ο οποίος και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, κάτι περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, 7 Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της σημερινής εκδήλωσης επιχειρεί να επικαιροποιήσει τη συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Παρουσιάζει τους 16 βασικούς πυλώνες της προγραμματικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Και σε πρώτο πλάνο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και σήμερα, είναι η πολιτική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της για δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, αλλά και για τη μείωση φόρων. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κωδικοποιεί τις βασικές δεσμεύσεις του για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή. Τώρα ακούω να κάνει αναφορές και στους πρώην πρωθυπουργούς, στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Σας έλεγα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θα ακυρώσει την καταστροφική, όπως χαρακτήρισε, πολιτική των υπερπλεονασμάτων, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που την επομένη των εκλογών, εφόσον είναι νικήτρια αυτών, θα αναστηλώσει τη μεσαία τάξη. Πρέπει να σας πω πως στις 5 το απόγευμα, όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να δημοσιοποιήσει και τα 12 ονόματα του Προφεδρείου Επικρατείας. Γνωρίζουμε ήδη πως επικεφαλής είναι ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος. Μάλιστα, και έπετε λοιπόν, όπως και εσύ είπες, το απόγευμα η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έλεγα ότι είναι η ταυτότητά μας στην επαφή μας με τους πολίτες, αλλά και το διαβατήριο για να μας εμπιστευθεί ο πολίτης την ελπίδα και τελικά την ψήφο του. Θα σαρώσουμε ως οδοστρωτήρα στα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που ταλανίζουν σήμερα την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής μας είναι αδιαπραγμάτευτος. Μειώνουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Να μην μείνει κανείς πολίτης αβοήθητος όταν το έχει ανάγκη. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή, ούτε κοινωνική συνοχή χωρίς αλληλεγγύη. Υπόμνημα με το οποίο ζητεί να καταθέσει μετά τις εκλογές, κατέθεσε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιάννης Άγγελης, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν θα πάει ο ίδιος φυλακή για την υπόθεση της Νοβάρτης. Η Σοφία Φασουλάκη θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Καλά μεσημέρι, Ματίνα. Πόλεμο κατά πάντων έχει κηρύξει, όπως φαίνεται, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Γιάννης Άγγελης, ζητώντας με υπόμνημα που παρέδωσε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ομοβαθμό του, κ. Δημήτρη Δασούλα, να καταθέσει για τα τεκτενόμενα στην Νοβάρτης μετά τις εκλογές και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου. Και αυτό γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη, όπως λέει, ούτε στην νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ξένη Δημητρίου, ούτε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίος διέταξε σε βάρος του τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας. Στο υπόμνημά του, μάλιστα, Ματίνα τα βάζει και με το πρόσωπο του Ρασπούτιν, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να εκτελείται σε βάρος του το σχέδιο Β' Ρασπούτιν, το οποίο στοχεύει στο να φορτωθεί ο ίδιος είτε την ανικανότητα είτε το δόλο κάποιον σχετικά με τους χειρισμούς στην δικογραφία της Νοβάρτης. Επαναλαμβάνει μάλιστα ότι ο ίδιος δεν θα πάει φυλακή για την επίμαχη υπόθεση, καταγγέλλοντας ότι κάποιοι θέλουν αποκατήγορο να τον καταστήσουν κατηγορούμενο. Μάλιστα, Σοφία Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανεβαίνει τώρα ο πολεμικός πυρετός στον Περσικό κόλπο. Δημοσίευμα των New York Times αποκαλύπτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη δίνει στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρριψη του αμερικανικού ντρόουν με τη διαμάχη των δύο χωρών για το αν παραβίασε τον Ιρανικό εναέριο χώρο να συνεχίζεται. Ένα βήμα πριν από τη σύραξη βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι New York Times ρίχνουν φωτιά με δημοσίευμά τους που αποκαλύπτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για επίθεση στο Ιράν χθες ως απάντηση στην κατάρριψη του αμερικανικού ντρόουν. Η εφημερίδα αναφέρει μάλιστα ότι τα αεροσκάφη και τα πλοία του αμερικανικού στρατού είχαν πάρει θέση μάχης. Η επίθεση ακυρώθηκε τελευταία στιγμή χωρίς να αναφέρεται στο δημοσίευμα ο λόγος. Σημειώνεται όμως ότι δεν είναι γνωστό αν ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε γνώμη ή αν η κυβέρνηση άλλαξε στρατηγική. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έλαβε μήνυμα από τον Τραμπ από βραδύ μέσω του Ομάν για ενδεχόμενη επίθεση.
στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι είναι κατά του πολέμου και ότι θέλει να συζητήσει με το Ιράν σοβαρά. We must do everything we can not to escalate the situation, but also to make sure that our personnel in the region are safe. And avoid any action that could inflame the situation. Στο μεταξύ, η διαμάχη για το αν το αμερικανικό ντρόουν βρισκόταν σε διεθνή ή ιρανικό εναέριο χώρο συνεχίζεται, με το Πεντάγωνο και την Τεχεράνη να δίνουν στη δημοσιότητα διαφορετικούς χάρτες με την τοποθεσία του. This was an unprovoked attack on a U.S. surveillance asset that had not violated Iranian airspace at any time during its mission. Το Ιράν από τη μεριά του υποστηρίζει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Τζαβάτ Ζαρίφ ότι το ντρόουν βρισκόταν ξεκάθαρα στον δικό του εναέριο χώρο, δίνοντας μάλιστα τις συντεταγμένες. Ιουμουρία Ισλάμι Ιράν, بشدت این اقدام تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز نیروهای متجاوز رو ακόμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρριψη του αμερικανικού ντρόουν. Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που εκτοξεύεται πύραυλος από το Ιράν και τη στιγμή που χτυπάει το ντρόουν στον ουρανό. Οι εξελίξεις και η συνεχής κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχουν προκαλέσει αναταραχές και στη διεθνή πολιτική αεροπορία. Ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, όπως η Βρετανική και η Ολλανδική, έχουν ζητήσει τροποποίηση των πτήσεών τους ώστε να μην περνούν πάνω από τον Ιρανικό εναέριο χώρο. Σε διαφορετικό κλίμα τώρα μπορεί ο καιρός να μην θύμιζε καλοκαίρι τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, από αύριο το σκηνικό αλλάζει και την εμφάνισή του θα κάνει ισχυρό κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο, δείχνοντας έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Κοντά μας βρίσκεται ο μετεωρολόγος μας Κλέαρχος Μαρουσάκης και θα μας πει για τον καύσωνα που είναι πρωτομπυλών και ποιες περιοχές θα πληγούν. Καλησπέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε μια πολύ θερμή αέρια μάζα η οποία ξεκινάει από τις ακτές Βόρειας Αφρικής. Θα κινηθεί ανατολικά, βορειοανατολικά και θα επηρεαστεί λοιπόν και η χώρα μας τόσο σήμερα. Σιγά σιγά έχει ανέβει η θερμοκρασία 35 τοπικά 36 βαθμούς, αλλά κυρίως αύριο και μεθαύριο. Θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Μπορούμε τώρα να δούμε χαρακτηριστικά στην πρώτη μας κάρτα. Έχουμε επισημάνει κάποιες περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα είναι η Λάρισα, που περιμένουμε κυρίως την Κυριακή να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς Κελσίου, στο Αγρίνιο τους 39, Πύργος Ηλίας 39 βαθμούς Κελσίου, στο Άργος 38. Όπως επίσης και νοτιότερα, η Ελευσίνα εδώ κοντά στην Αττική 38 βαθμού Κελσίου, η Σπάρτη 37 αλλά και η Αθήνα επίσης 37 βαθμού Κελσίου. Θα δούμε τώρα επίσης στο χάρτη μας ακριβώς ποιες είναι οι περιοχές. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι σχεδόν όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε κλοιό πολύ μεγάλη ζέστη. Βλέπετε δηλαδή θερμοκρασίες 39 με 40 βαθμού Κελσίου με έμφαση τα δυτικά υπηρετικά κλίματα. Άνω των 38 βαθμών. Ακριβώς. Άνω των 38 αλλά και την ανατολική υπηρετική Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές λοιπόν θα κρατήσουν αύριο και μεθαύριο, από τη Δευτέρα σιγά σιγά. Περνάει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από τα Βόρεια Βαλκάνια. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κύμα ζέστης θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, δηλαδή θα αφορά κυρίως την Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Όμως ξεκινάνε και πάλι τα μπουρίνια από τη Βόρεια χώρα και αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς από την Κυριακή, γιατί μπαίνει ένα ισχυρό βορειοδυτικό ρεύμα και θέλει έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα, μιλάμε λοιπόν για ένα δύσκολο τετραήμερο για τη χώρα. Ακριβώς. Κλέαρχε Μαρουσάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άφαντη είναι από χθες, κυρίες και κύριοι, συνεργός της Παναγιώτας Ρούπα, Κωνσταντίνα Θανασοπούλου, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Να πάμε ξανά στις Βρυξέλλες, να διακόψουμε, να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Συζητήσαμε και το κρίσιμο θέμα που αφορά τη χώρα μας και την Κύπρο, τις σχέσεις δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε συνέχεια των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου τις προηγούμενες μέρες. Όπως ξέρετε και όπως ανακοίνωσα την Κυριακή μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, του ΚΙΣΕΑ, όλη αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα εντατικών διεργασιών σε απόλυτη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και σε τακτική επαφή δική μου, τόσο και του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου του Κατρούγκαλου, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον Νίκο του Χριστοδουλίδη, προκειμένου να προετοιμαστούμε και να διαμορφώσουμε το έδαφος για τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Τα σημερινά λοιπόν συμπεράσματα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής έρχονται σε συνέχεια μιας προσπάθειας που έχει αρχίσει εδώ και καιρό για να αναδείξουμε το ζήτημα αυτό. Και έρχεται βεβαίως και σε συνέχεια της πολύ θετικής δήλωσης
των Μεσογειακών χωρών, των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που συνεδριάσαμε οι 7 ηγέτες στην Μάλτα πριν από λίγες μέρες. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτή η σύνοδος αποτελεί μία πρωτοβουλία ελληνική. Ήταν μία πρωτοβουλία που είχαμε πάρει πριν από 3 χρόνια και με αφορμή βεβαίως και τις εξελίξεις στην Κύπρο αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνοδος των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Και βεβαίως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα έρχεται σε συνέχεια και των συμπερασμάτων, της απόφασης δηλαδή, των αποφάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Δευτέρας και της Τρίτης, όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών και η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ένα μήνυμα σαφές, στέλνει ένα μήνυμα ξεκάθαρο, ένα μήνυμα αυστηρό, ένα μήνυμα αποφασιστικό προς την Τουρκία αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις. Καταδικάζει με απερίφραστο τρόπο τις τουρκικές ενέργειες τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο όμως και στο Αιγαίο και ειδικότερα καταδικάζει με απερίφραστο τρόπο τις ενέργειες εξόρυξης που ανακοίνωσε η Τουρκία πριν από λίγες μέρες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Υπογραμμίζει τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι ενέργειες άμεσα στις ευρωτουρκικές σχέσεις και αποφασίζει, και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, αποφασίζει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και στοχευμένων μέτρων, δηλαδή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα κάνουν μια ολοκληρωμένη εισήγηση ως προς τα μέτρα αυτά, ως προς το ποια θα είναι τα μέτρα αυτά, στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούλιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων των Υπουργών Εξωτερικών, μέτρα που μπορεί να αφορούν και σε κυρώσεις κατά προσώπων ή εταιριών και σε πάγωμα πτυχών του διαλόγου και της συνεργασίας, της ευρωτουρκικής συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και μέτρα που μπορεί να έχουν και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη γείτονα χώρα, εάν δεν σταματήσει άμεσα την παράνομη δραστηριότητα, αν δεν σταματήσει άμεσα να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από τις Βρυξέλλες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Να συνδεθούμε τώρα με την αστυνομική μας συντάκτρια Μίνα Καραμίτρου, καθώς Μίνα, άφαντη από χθες η συνεργός της Παναγιώτας Ρούπα, Κωνσταντίνα Θανασοπούλου, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σήμερα βγήκαν και οι αποφάσεις, καθώς ήταν κατηγορούμενοι στο δικαστήριο και για την απόπειρα απόδρασης με ελικόπτερο που ετοιμάζανε μαζί με την φερόμενη ως αρχηγό του επαναστατικού αγώνα Πόλα Ρούπα για να βγάλουν από τη φυλακή τον Νίκο Μαδιώτη. Αλλά οι κατηγορίες της ήταν και για οπλοκατοχή αλλά και για κατοχή εκακτικών. Μάλιστα το δικαστήριο σήμερα την καταδίκασε σε 35 χρόνια κάθειρξη. Η δικηγόρος της μάλιστα μαθαίνουμε ότι ζήτησε να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή και μάλιστα το δικαστήριο δεν το δέχτηκε. Παρ' όλα αυτά η συνεργός λοιπόν της Παναγιώτας Ρούπα από χθες θεωρείται εξαφανισμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της εμφανίστηκε στο τμήμα της περιοχής της και δήλωσε την εξαφάνισή της. Να σας πω ότι είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά τη λήξη του 18μηνου και έπρεπε να δίνει το παρόν στο τμήμα της περιοχής της, καθώς επαναλαμβάνω ότι ήταν σε εξέλιξη το δικαστήριό της και σήμερα θα έβγαινε η απόφαση. Παρ' όλα αυτά όμως χθες ο πατέρας της εμφανίστηκε στο τμήμα και είπε ότι έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η οικογενειακή τραγωδία στην Αγία Παρασκευή, όπου μία 30χρονη μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα της και επιχείρησε ανεπιτυχώς στη συνέχεια να δώσει τέλος στη ζωή της.
Να συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Αλέξανδρε. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το σπίτι που έλαβε χώρα η οικογενειακή τραγωδία, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να συμπληρώνουν 6 ώρες ερευνών στην προσπάθειά τους να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα πιστήρια και να σχηματίσουν τη σχετική δικογραφία. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί, λίγο μετά τις 8 το πρωί, οι γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, εδώ στην οδό Αμαριλίδος, στην Αγία Παρασκευή. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, άντρες ασφάλειας έφτασαν στο σπίτι και αντίκρισαν πρώτα την 30χρονη, η οποία ήταν γεμάτη αίματα, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αστυνομικοί, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προσπαθήσει να κόψει τις φλέβες της ανεπιτυχώς. Δεν έβαλε τέλος στη ζωή της και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς φρουρούμενη, καθώς σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της, καθώς όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είχε σκοτώσει με ένα μαχαίρι τον πατέρα της, τον 68χρονο πατέρα της, τον οποίον τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματος. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο λαιμός και το στήθος. Να σας πω ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 30χρονη είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα και αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Την έρευνα είχε αναλάβει το τοπικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα. Αλέξανδρε Καλαφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πανικός, ταλαιπωρία και κυκλοφοριακή συμφόρηση το πρωί στην Οδό Λιοσίων μετά τη σύγκρουση σειρμού του προαστιακού μαστικό λεωφορείο σε φυλασσόμενη διάβαση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η Ευλαμπία Ρεύη θα μας πει περισσότερα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ευλαμπία. Η σύγκρουση, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στη συμβολή της Λιοσίων με την Οδό Σιώκου. Σύμφωνα με όσα μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, εκείνη την ώρα δύο οδηγοί φέρονται να παραβίασαν το στόπ και έτσι ο οδηγός του λεωφορείου εγκλωβίστηκε στις γραμμές και τελικά λόγω της κίνησης ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός του προαστιακού κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να μην συγκρουστεί με το λεωφορείο, δεν τα κατάφερε και όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, συγκρούστηκε με το λεωφορείο στο πίσω μέρος. Ήταν γεμάτο κόσμο το όχημα, όμως όλοι είχαν μεταφερθεί στο μπροστινό μέρος και έτσι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως μας είπαν. Κατά το παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια, δύο γυναίκες είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκίνητο με παρόμοιο τρόπο και έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι όποιες εξαγγελίες και σχεδιασμοί στο συγκεκριμένο σημείο να γίνει υπογειοποίηση των γραμμών, όπως τόνισαν, έχουν μείνει δυστυχώς στα χαρτιά, Ματίνα. Ευτυχώς, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να δούμε τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Όταν άρχισαν τα προειδοποιητικά να ακούγονται, κοιτούσαμε δεξιά και αριστερά να δούμε από πού έρχεται. Εγώ προσωπικά ήμουν στη μεσαία διπόρτη και απλά φαινόταν να έρχονται κατά πάνω μας. Λίγο τελευταία στιγμή προχώρησε πιο μπροστά και παρακαλούσαμε να ανοίξει. Και απλά συγκρουστήκαμε και μετά άνοιξε μόνο την μπροστινή πόρτα. Αφού έγινε σύγκρουση. Το λεωφορείο είχε σταματήσει απάνω στις γραμμές. Και ευτυχώς για το τρένο που πήγαινε με λίγα χιλιόμετρα και απλά το χτύπησε και δεν θρυνήσαμε θύματα. Με απουσίες από το εδόλιο των κατηγορουμένων, συνεχίστηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παρούσα στον Κορυδαλό ήταν και σήμερα η τραγική μητέρα του Μάγδα Φίσα, η οποία άκουγε την απολογία του πρώτου κρατουμένου κλαίγοντας σιωπηρά. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τη Σοφία Φασουλάκη, που παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει. Σοφία. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ματίνα. Σύμφωνα με τις απολογίες, με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος εξετάζεται ακόμα ενώπιον του Τριπλού Συμφετικού Κουργημάτων, είδε τον Γιώργο Ρουπακιά, τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, πρώτη φορά στο δικαστήριο. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτός ο κατηγορούμενος φέρεται ότι ήταν μέλος του τάγματος εφόδου που κινητοποιήθηκε εκείνο το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα πριν από περίπου 6 χρόνια. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφώνησε προκειμένου να έρθει να μαζευτούν όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από την καφετέρια στο Κερατσίνι. Ο 29χρονος αρνήθηκε λοιπόν οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία του άτυχου μουσικού και επιχείρησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως εκείνο το βράδυ βρέθηκε σε όλα τα κρίσιμα σημεία από το Κοράλι μέχρι και το κρατικό
της Νίκαιας, όπου μεταφέρθηκε τελικά ο Παύλος Φίσας. Μάλιστα, επικαλέστηκε και μια αλληλουχία συμπτώσεων, με πιο χαρακτηριστική ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο τα ξημερώματα για να συμπαρασταθεί σε φίλο του, του οποίου όμως δεν ήξερε το επώνυμο, γιατί νοσηλευόταν η γιαγιά του. Όπως είπες και εσύ, με ηχηρές απουσίες σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο ακουργημάτων που διεξάγεται στον Κορυδαλό, από τους 18 τελικά μόνον 7 βρέθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να ζητά από όλους τους κατηγορούμενους να είναι παρόντες. Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν αθλητικές ειδήσεις με τον Γιώργο Τσαντάκη και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.